Καλημέρα. Πέφτω. Και εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι είμαι μέσα στο τσεσέρ και βάζω τα παπούτσια μου. Λοιπόν, μόλις σου έκλεισα βίντεο και πάω τη μικρή στον παιδικό. Φίλε, χθες λέω στη μαμά μου να λέω θα πάω τη μικρή και θα ξανακοιμηθώ. Πάρε με, της λέω κατά τις 11:00 και μου λέει ναι, παιδί μου, θα σε πάρω. Θες να σε πάρω, λέει 11:30. Λέω όχι, λέω πάρε με 11 για να σηκωθώ να μαγειρέψω. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω βάλει και το φαγητό. Θα σου δείξω και σε αυτό το βίντεο την ώρα. Πολύ θα πέσεις. 7:46 είναι. Μέχρι. Αχ, καλά, θα μου πέσει το κινητό. Πολύ! Κρατάει και τις πάνες της τώρα και θα πέσει. Δέστε. Αν έτσι. Λοιπόν. Βαρέθηκα να βάφουμε, ρε φίλε, ένα κρυόν έβαλα και μια μάσκαρα, τίποτα άλλο. Να σου δείξω το σουρτσάκι που είχα πάρει από τα τέτοια. Περίμενε. Να το και το σουρτσάκι που είχα πάρει από Terra Nova. Είναι το έξτρα, μόλις σου είχα πει, και σου είχα πει ότι έχει λάστιχο, οπότε έχει πολύ κενό. Είναι πάρα πολύ ελαστικό, είναι πολύ μια χαρά. Αυτά, λοιπόν. Και σου έλεγα, όχι, δεν θα πάρουμε καρότσι. Και σου έλεγα ότι είπα στη μάμα μου θα κοιμηθώ και αυτά. Αλλά φίλε, νιώθω ότι έχει περάσει η ώρα. Οπότε θα αφήσω τη μικρή, θα κατέβω στον κύριο Κώστα να πιω ένα καφέ που έχω πολύ καιρό να πάω. Αυτά. Γιατί εντάξει, τώρα ζαλιζόμουν, έκανα ένα. Πάλι έχω μια στάση, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, τώρα νιώθω καλύτερα να κατέβω και να. Γιατί είναι κάτω η πίνα. Έλα. Όχι, δεν θα πάρουμε καρότσι. Λοιπόν. Σε κλείνω να την αφήσω για να σε ρωτήσω κάποια πράγματα που θέλω. Λοιπόν, την άφησα τη μικρή και ήθελα να σου πω τώρα για τη λογοθεραπεία. Λοιπόν, θα μου πεις ότι κάθε κοπέλα δουλεύει διαφορετικά. Ναι, το ξέρω. Θα μου πεις ότι το κάθε τέτοιο έχει τον τρόπο του. Ναι, το ξέρω. Θέλω να σου πω να μου πεις τώρα τι παίζει. Τα ξέρω όλα αυτά ότι ο καθένας έχει τον τρόπο του. Αλλά, από τότε που ξεκίνησα με τη μικρή να πηγαίνω, η κυρία της, το μόνο που κάνουμε είναι να μπαίνει η πόλη μέσα και βγαίνει ήλιος. Περίμενε, γιατί χθες την πάτησα, δεν τα φορούσα και με έκανε. Λοιπόν, να μπαίνει η πόλη μέσα και να της λέει «Α, πήρες το παζλ», «Α, πήρες το αστέρι», «Α, πήρες τα φρούτα», «Α, πήρες την κουζίνα», δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, και γίνεται αυτό. Μόνο αυτό. Της λέει απλά τι πήρε. Περίμενε. Μίλησα και με άλλη λογοθεραπεύτρια και τη ρώτησα πώς γίνεται το μάθημα και μου είπε ότι και καταρχάς υπάρχουν όλα τα παιχνίδια παντού, δηλαδή είναι πολλά τα παιχνίδια. Κατάλαβες τι θέλω να πω, ότι δεν μπορώ ρε παιδί μου έτσι εγώ όμως, περίμενε λίγο. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποια στάνταρ κομμάτια, δηλαδή να μην είναι 100 παιχνίδια μαζί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και, εντάξει εδώ δεν έχει ήλιο, δεν της αποσπάει την προσοχή αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, μίλησα εγώ με άλλη λογοθεραπεύτρια και μου λέει όχι, ότι απλά δουλεύουμε κανονικά στο γραφείο μας, στο θρανείο μας, με κάρτες, με λέξεις, με εικόνες, δηλαδή δεν είναι αυτό να... Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Θα ψαχτώ για αλλού. Βέβαια δεν υπάρχουν και θέσεις, είναι πολύ περιορισμένες και αυτοί που έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ καλοί είναι κλεισμένοι, οπότε πρέπει να κλείσω από τώρα για να ξεκινήσουμε από Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, νιώθω απλά ότι χάνω το χρόνο μου εκεί πέρα, θέλω να μου πεις κι εσύ όμως αν ξέρεις ή δεν ξέρω τι και πώς γίνονται τα μαθήματα, γιατί εντάξει τώρα το να πηγαίνω εγώ εκεί πέρα και να της λέει «Α, πήρες το φρούτο, α, πήρες την μπανάνα, α, πήρες τη φράουλα, α, μπράβο, πολύ ωραία πόλη». Τι της μαθαίνει, αυτά τα λέω κι εγώ, δεν ξέρω. Δεν είναι δουλειά μου, είναι δουλειά της, αλλά εντάξει, αυτό τώρα δεν... Δηλαδή και από άλλες κοπέλες που μίλησα στο παιδικό που πάνε τα παιδιά τους και αυτά, δεν γίνεται έτσι το μάθημα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω μόνο, για να μου πεις. Τώρα σε κλείνω. Αχ, δεν μπορώ. Και ό,τι άλλο είναι σε ανοίγω. Λοιπόν, βρήκα τη μαμά μου. Πες γεια στα κορίτσια. Καλημέρα, κορίτσια μου. Μπράβο. Και τώρα, πού πάμε? Ήθελα να παραγγείλω από τα τζάμπο, αλλά τελικά δεν παρήγγειλα. Θα πάω τον Αύγουστο από κοντά. Θα μου πάρεις αμάξι, ε. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, και τώρα πάω σε ένα κτηνιατρίο. Πήρα και ένα λουλούδι να το αφήσω, γιατί πέθανε προχθές ένας κτηνίατρος που είχαμε στη γειτονιά. Εγώ δεν είχα πάει, μια φορά είχα πάει, αλλά εντάξει, όσο να πεις ρε παιδί μου, δικό μας παιδί ήταν. Και αυτό πάνω του αφήσω ένα λουλούδι. 35 χρονών, εντάξει ρε μαμά, τώρα δεν θα το κάνουμε. Νέο παιδί, δεν παίζει ρόλο πόσο χρονών είναι κάποιος όμως. Τέλος πάντων αυτό, και πάω κι εγώ να του αφήσω ένα λουλούδι και μετά θα πάω σπίτι να βάλω κανένα πλυντήριο. Όλοι εξακολουθούν και με κοιτάνε περίεργα. Και τι να κάνουμε τώρα. Αυτά. Λοιπόν, ήρθα σπίτι. Τι άλλο έκανα. Έπλυνα τώρα τη βεράντα μπροστά και τον μπαλκόνι πίσω. Εγώ νιώθω σαν δαλματίας. Εδώ τα παιδιά ξύνονται. Και έκανα το φαγητό. Κάτσε να στο δείξω μία, να στο δείξω έτσι γιατί βαριέμαι να ορίστε. Κάνω τη φασολάδα. Ξέρεις ρε φίλε, ξέχασα να βάλω κρεμμύδι. Δεν πειράζει. Να βάλω τώρα, και πότε θα προλάβει να πάρω τη μαμά μου. Να πάρω τη μαμά μου. Ναι, ξέχασα να βάλω, και τι να κάνω τώρα. Πώς το ξέχασα εγώ έτσι. Τέλος πάντων, θα πάω στο τζάμπο με τη μαμά μου. Θα με πάει δηλαδή. Κάτσε να την πάρω τηλέφωνο λίγο. Να δω, λες να πειράζει που δεν έβαλα κρεμμύδι. Αλλά εντάξει, γιατί να πειράξεις τώρα ρε παιδί μου. Έβαλα καρότο, πατάτα, ρίγανη, λάδι, κύβο. Κάτσε να ρωτήσουμε εδώ τι γίνεται τώρα. Τι είναι κοπέλα μου, τώρα σε κρατάω και εσένα, αλλά να μην μάθουμε μαζί. Τη βλακία έκανα, να δεν το σκόνι. Αγχώθηκα τώρα. Τι θα γίνει μάνα μου. Δεν το σηκώνει. Δεν είναι διαθέσιμος. Πάω να σκουπίσω και ότι είναι σε ενημερώνω. Πώς το ξέχασα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέω, ξεκίνησε. Τι γίνεται. Λοιπόν, θα κάτσω εδώ 2 λεπτά για να σου πω κάτι άλλο τώρα που θα κάνω. Που πήρα απόφαση. Δες πως είμαι. Μπορώ ρε παιδί μου. Και θα σου ξεκινήσω άλλο βίντεο. Δηλαδή σήμερα έχω κάνει 2,5 βίντεο και μπράβο μου. Λοιπόν, άσχετο από τα τζάμπο και όλα τα υπόλοιπα, αλλά θα μου πεις και τι είναι σχετικό σε αυτό εδώ το κανάλι. Λοιπόν, η μικρή. Βασικά ας ξεκινήσουμε το άλλο. Δευτέρα, δεν έχει σημασία, τέλος πάντων, πριν 2-3 μέρες με πήρε τηλέφωνο ο μπαμπάς της μικρής και μου λέει σε 10 λεπτά έρχομαι. Του λέω τι έγινε, μου λέει τίποτα, θα έρθω, λέω καλά. Ανοίγω την πόρτα, με κοιτάει, τον κοιτάω, μου λέει ποιος σου το έκανε αυτό. Λέω κανένας, λέω μόνο μου χτύπησα. Μου λέει πες μου ποιος σου το έκανε αυτό, του λέω μόνο μου χτύπησα, που είναι και αλήθεια. Λοιπόν, και η μικρή τον είδε και του έλεγε, ξέρω εγώ, γεια σου μπαμπά, τι κάνεις, και όταν ήταν ένα φύγερ, επειδή μου πάνε στον ασθενή για να μπει μέσα, του λέει πού πας μπαμπά, και της λέει τώρα, λέει θα έρθω. Κλείνω την πόρτα και της λέω πολύ, ο μπαμπάς δεν θα έρθει, δεν μένουμε μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι από τα δύο ήταν το σωστό. Τι είναι αυτό, μια σακούλα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι από τα δύο ήταν σωστά, ή το δικό του ή το δικό μου από αυτά που της είπαμε. Παρ' όλα αυτά, από τότε η μικρή με ρωτάει συνέχεια πού είναι ο μπαμπάς, και το πρωί σηκώθηκε και μου λέει μαμά πού είναι ο μπαμπάς, και λέει αρκετές φορές μέσα στην ημέρα που είσαι μπαμπά, που είσαι μπαμπά, και έτσι εγώ πήρα την απόφαση να πάρω τηλέφωνο και να κλείσω ραντεβού σε μία παιδοψυχολόγο, για να δω πώς θα χειριστώ το θέμα, και γιατί εντάξει εγώ μπορεί να λέω ότι όλα οκ okay και όλα καλά και μπορώ να το διαχειριστώ και αυτά, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός και δεν ξέρω πώς να μιλήσω σε ένα παιδί το οποίο τώρα φτιάχνει χαρακτήρα και τώρα δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ αυτή τη στιγμή που άρχισε να
με ρωτάει και αυτά. Καλό θα ήταν να πάρω, να με συμβουλέψουν, να πάω να με συμβουλέψουν. Οπότε και έτσι έκανα, θα πάω τη Δευτέρα στις 12 η ώρα, να μιλήσω, να δω τι θα γίνει και τα σχετικά. Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί να μην σου το πω, δεν είναι ντροπή. Και έτσι, θα κλείσω όσα ραντεβού χρειαστούν, για να... Δεν είναι ότι... Είναι πολύ χαρούμενο παιδί η μικρή και είναι χαμογελαστή και αυτά, δηλαδή δεν είναι ότι είναι στεναχωρημένη και αυτά, αλλά για να με ρωτάει και να μην ξέρω εγώ πώς να το διαχειριστώ, καλό είναι να πάρω τη συμβουλή. Αυτό. Ό,τι άλλο θα σε ενημερώσω, απλά ήθελα να σου το πω. Εγώ σε αυτήν εδώ τη φάση που θα κλείσω το βίντεο για να ξεκινήσω άλλο, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτά που σου λέω, γιατί εντάξει, εγώ δεν τα ξέρω κιόλα. Αυτό. Ναι. Τίποτα άλλο. Σε άλλα νέα κράτησα και ένα τάπερ να δώσω, στους γονείς μου, γιατί βγήκε και πάρα πολύ το φαγητό. Άσχετο. Αυτά. Κάπου εδώ θα σε αφήσω. Πήρα και ένα χυμό τώρα να ρουφήξω. Θα πάρω άλλους στην μικρή. Έχει κι άλλους, αλλά... Λοιπόν. Θα σε κλείσω για να ξεκινήσω άλλο βίντεο. Θα με βλέπεις τώρα σε 2-3 βίντεο με αυτά τα ρούχα, αλλά τι να κάνω, αφού ίδια μέρα τα γυρνάω. Ναι. Η ώρα είναι 12, οπότε προλαβαίνω. 3 η ώρα σχολάει μικρή, εντάξει, μπαμ μπαμ θα πάμε. Δεν είναι κάτι. Αυτά. Κάτι άλλο έχω να σου πω. 16. Καταρχάς, ρε φίλε, καλό μήνα. Σήμερα έχουμε 2 του μηνός, αλλά τέλος πάντων. Καλό μήνα να ευχηθώ, καλό καλοκαίρι να πω. Που εγώ το καλοκαίρι δεν το θέλω, ρε παιδί μου, δεν το αντέχω. Θέλω χειμώνα, θέλω να πηγαίνω το καλοκαίρι κάπου που να υπάρχει κρύο, πολύ κρύο. Σε άλλο τέτοιο δεν μπορώ. Θέλω εγώ να σκεπάζομαι με το χνοδοτό μου το ριχτάρι. Θέλω την κάλτσα μου. Θέλω τη χνοδοτή μου την πιτζάμα. Δεν αντέχω. Από εδώ θα σε αφήσω λοιπόν και θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο και φιλιά πολλά.